Πάμε να καλησπερίσουμε τον δικηγόρο της οικογένειας, Βαλιράκη, τον κύριο Γιώργο Σπύρου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και στους θεατές σας, μάλλον. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, κύριε Σπύρου, πού βρισκόμαστε. Αν έχει προκύψει ενδεχομένως κάτι καινούριο, αν έχει γίνει ταυτοποίηση των χειριστών του αλλιευτικού, αν γνωρίζουμε δηλαδή για ποιους ανθρώπους μιλάμε και για πόσους μιλάμε, για έναν ή για περισσότερους. Σε αυτό ακριβώς έχει επικεντρωθεί η έρευνα η οποία γίνεται από τις ανακριτικές αρχές τώρα. Έχει περάσει σε αυτό το στάδιο. Έχει δηλαδή κλειδώσει το θέμα ότι το ατύχημα το προκάλεσε ένα αλλιευτικό σκάφος. Έχει κλειδώσει το θέμα του χρόνου και του τόπου του δυστυχήματος, του τραγικού αυτού δυστυχήματος. Και έχει επικεντρωθεί η έρευνα στην ταυτοποίηση των προσώπων. Είμαστε ακριβώς σε αυτό το στάδιο. Αλλά, όπως είπε προηγουμένως και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η διαδικασία αυτή διέπεται από την αρχή της μυστικότητας στο στάδιο αυτό και επομένως η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι περιορισμένη και δεν προέρχεται από τις ανακριτικές αρχές. Ένα ακόμη κομβικό ερώτημα στην υπόθεση αυτή είναι αν έχει δοθεί απάντηση για το εάν ο Σύφης Βαλιράκης χτυπήθηκε από τη δική του προπέλα ή από την προπέλα του αλλιευτικού. Φαντάζομαι αυτό θα το απαντήσει η πραγματογνωμοσύνη, η οποία γνωρίζετε πότε θα ολοκληρωθεί. Η πραγματογνωμοσύνη διεξάγεται σε διάφορα στάδια. Αύριο προγραμματίζουμε, μάλλον σήμερα έγινε μια εξέταση της ΣΟΡΟΥ από την τεχνικό μας σύμβουλο, η οποία δεν διέφερε στα ευρήματα από αυτά τα οποία είχε διακρίνει η τακτική πραγματογνωμοσύνη. Και αύριο σκοπεύουμε να συγκρίνουμε τα ευρήματα αυτά με την προπέλα του σκάφους του Σύφη του Βαλιράκη και με την προπέλα άλλων αλλιευτικών παρομοίων που φέρουν διαφορετικού τύπου και διαστάσεων προπέλες από τα μικρά σκάφη σαν αυτό του Σύφη του Βαλιράκη. Και από εκεί θα προκύψει και το συμπέρασμα το κατά πόσον το τραύμα προκλήθηκε, το θανάσιμο τραύμα προκλήθηκε από τη δική του προπέλα ή από την προπέλα άλλου και άλλου τύπου αλλιευτικού σκάφους. Σε αυτό θα έχουμε κάτι αύριο. Εντός της αύριο θα έχουμε εμείς μια εικόνα. Ωστόσο, δεν αλλάζει αυτό το ρου της ποινικής διαδικασίας, δεδομένου ότι είτε από τη μία προπέλα χτυπήθηκε, είτε από την άλλη προπέλα χτυπήθηκε, τα αδικήματα παραμένουν ίδια, η υπαξία των συγκεκριμένων πράξεων είναι ίδια και δεν συμβάλλει παρά σε ελάχιστο βαθμό το γεγονός της προπέλας από την οποία μπορεί να τραυματιστεί και θανάσιμα ο Σύφης ο Βαλιράκης. Κύριε Σπύρου, τώρα αυτό που ξέρουμε είναι ότι προηγήθηκε διαπληκτισμός. Διαπληκτισμός γιατί ενδεχομένως υπήρχαν διαφορές ή ήταν κάτι που δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, για παράδειγμα, συμβαίνουν περιστατικά ανάμεσα σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλής ευρύτερα στην περιοχή. Είναι κάτι σύνηθες ή όχι? Συνήθως δεν μπορώ να πω τι είναι, αλλά είναι υπαρκτό το φαινόμενο αυτό, το οποίο το δημιουργούν ελάχιστοι επαγγελματίες, οι οποίοι δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν το σύνολο βέβαια των επαγγελματιών ψαράδων της χώρας μας, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευγενείς, συνεργάσιμοι, έχουν βοηθήσει πολλές περιστάσεις τους ερασιτέχνες, αλλά υπάρχει μια πολύ μικρή μειοψηφία η οποία δημιουργεί προβλήματα, διότι θεωρεί τη θάλασσα ως δικό της χωράφι, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή έχει μια ιδιοκτησιακή αντίληψη για τη θάλασσα. Και αυτό τους οδηγεί στο να είναι επιθετικοί με άλλους και κυρίως με τους ερασιτέχνες και πολύ περισσότερο με τους ψαροδοθεκάδες, οι οποίοι έχουν δαιμονοποιηθεί και δυστυχώς θύμα αυτής της δαιμονοποίησης έπεσε και ο Σύφης ο Βαλιράκης. Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κύριε Σπύρου, εκτιμάται ότι ο χειριστής του αλλιευτικού είδε το Σύφη Βαλιράκη να πέφτει στη θάλασσα, αντιλήφθηκε δηλαδή ότι έπεσε ο άνθρωπος μέσα στο νερό και το πλοίο έπλεε ακυβέρνητο? Είναι απόλυτα βέβαιο αυτό. Αυτό είναι απόλυτα βέβαιο. Διότι ο χειριστής του αλλιευτικού προκάλεσε τη θαλάσσια δίνη με τις περιστροφές γύρω από το σκάφος του Βαλιράκη, η οποία τον ανέτρεψε. Έτσι λοιπόν, είτε η δική του προπέλα αν το χτύπησε, είτε η προπέλα του αλλιευτικού. Αυτό δεν αλλάζει κάτι. Ωστόσο όμως είδε το σκάφος του Σύφη του Βαλιράκη να απομακρύνεται χωρίς επιβάτη μετά από αυτό το γεγονός και δεν μπορεί να έφυγε χωρίς να προσέχει γύρω του, σαν να μην έγινε τίποτα.
Είναι προφανές ότι είδε το σκάφος του ΣΥΠΗ του Παλιράκη να απομακρύνεται χωρίς επιβάτη. Και ότι επιβάτης προφανώς ήταν στο νερό. Και ενδεχομένως τραυματισμένος. Ανεξάρτητα από το αν δεν τον είδε. Πράγμα το οποίο και αυτό το θεωρώ απίθανο. Δηλαδή είναι απίθανο να έχεις προκαλέσει την ανατροπή ενός επιβάτη ενός σκάφου από το σκάφος του και, και την πρόσπτωση αυτού στη θάλασσα και την ίδια στιγμή να διαφορείς για την τύχη του επιβάτη αυτού. Και από... θα κοίταξει. Ναι. Και από εκεί και πέρα γνωρίζουμε τι πορεία ακολούθησε το αλευτικό και που έδεσε ενδεχομένως. Το που έδεσε δεν το γνωρίζουμε, γιατί αν γνωρίζαμε που έδεσε θα γνωρίζαμε και ποιο αλευτικό είναι. Γνωρίζουμε την πορεία, γνωρίζουμε προς τα που έφυγε, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό για κάτι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πήγε στο λιμάνι, μπορεί να έκανε κάποιο κύκλο, mm-hmm. να απομακρύνθηκε για να χαθούν τα ίχνη του και να επέστρεψε ενδεχομένως στο λιμάνι της Ερέτριας ή να προσέγγισε το λιμάνι της Βάθιας που είναι κοντά ή και να πήγε και σε ένα άλλο λιμάνι της περιοχής. Αυτό δεν έχει κάποια αξία. Εκείνο που έχει αξία είναι ότι βγήκε από τον κάβο του λιμανιού της Ερέτριας. Αυτό έχει καταγραφεί, ότι βγήκε δηλαδή πλησίων του κάβου του λιμανιού της Ερέτριας. Δηλαδή αυτός πρέπει να πέρασε περίπου 50-100 μέτρα από τον νότιο κάβο του νησιού των Ονείρων, που είναι ένα κομμάτι του λιμένα της Ερέτριας. Τώρα, κύριε Σπύρου, αληθεύει ότι οι κάτοικοι είδαν ντρόουν το οποίο πετούσε στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας την επίμαχη ώρα? Δεν το ξέρω. Αυτό ξέρετε, πολλά λέγονται σε αυτές τις περιστάσεις, τα οποία πρέπει κανείς να τα σταθμίσει με πολύ μεγάλη προσοχή. Ενδεχομένως να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά αν υπάρχει αυτό το αποδεικτικό υλικό, θα έχει περιέλθει στις αρχές και κάθε βέβαια... κάθε εισφορά είναι καλοδεχούμενη. Έτσι, και εξετάζεται ενδελεχώς. Και εξετάζεται προφανώς. Και κάτι ακόμη. Αληθεύει ότι υπάρχουν κάμερες που κοιτούν προς τη θάλασσα και ενδεχομένως να δώσουν επιπλέον στοιχεία? Οι κάμερες αυτές που υπάρχουν στο λιμάνι είναι κάμερες οι οποίες δεν βλέπουν έξω από το λιμάνι τι γίνεται στο χώρο που έγινε το περιστατικό. Αλλά από τις κάμερες αυτές μπορεί να παρατηρήσει κανείς την κίνηση των σκαφών και να καταλήξει με βάση τις ώρες, αφού είναι δεδομένη η ώρα του τραγικού δυστυχήματος, να καταλήξει στο ποια σκάφη κινήθηκαν αυτό το χρονικό σημείο. Δεν είναι και στο συγκεκριμένο τοπικό σημείο. Δεν είναι πολλά τα σκάφη της Ερέτριας και της ευρύτερης περιοχής, τα οποία κιόλας είναι ενεργά, μιας και είναι επαγγελματικά αυτά τα σκάφη. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθεί ο δράστης και ελπίζω και το συμβουλεύω και δημόσια να παραδοθεί μόνος του στις αρχές, να επιταχύνει την λύση αυτής της υποθέσεως, να δώσει ταχύτερα τέλος στο μαρτύριο της οικογένειας, το οποίο είναι πέρα από την απώλεια του ανθρώπου τους. Συνεχίζεται αυτή τη στιγμή και επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο με ένα επιπλέον μαρτύριο, το οποίο έχει να κάνει με την διαχείριση μιας ποινικής υποθέσεως, ενώ ο άνθρωπός τους είναι αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε στο νεκροτομείο. Λοιπόν, Βίκυ, δεν ξέρω αν πριν αποδεσμεύσουμε τον κύριο Σπύρου θέλεις να του θέσεις κάποιο ερώτημα ή να προσθέσεις κάτι συμπληρωματικά στο ρεπορτάζ. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Σπύρου, καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα σας. Είπατε και το επαναλάβατε ότι επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με το αν ο Σύμπης Βαλιράκης χτυπήθηκε από την προπέλα του δικού του σκάφους ή από την προπέλα του αλιευτικού. Ωστόσο, νομικά θα μιλάμε για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία αν δεν χτυπήθηκε από την προπέλα του φουσκωτού του? Όχι. Καταρχήν δεν μιλάμε για ηθική αυτουργία. Από την προπέλα του δικού του σκάφου. Δεν τίθεται θέμα ηθικής αυτουργίας. Αυτός που το έκανε είναι φυσικός αυτουργός με την νομική έννοια του όρου. Δεν είναι ηθικός αυτουργός, αλλά αφήστε το, αυτό δεν έχει σημασία. Αυτά είναι νομικά. Εκείνο που έχει σημασία από την νομική πλευρά είναι ότι το μέσο το οποίο προκάλεσε την πτώση ήταν μια επιθετική συμπεριφορά. Εκείνη που δημιούργησε τη θαλάσσια αυτή αναταραχή με τις περιστροφές γύρω. Δηλαδή εκεί είναι η διακινδύνευση. Η διακινδύνευση έγκειται στην πτώση. Δηλαδή στην πρόκληση της ανατροπής. Στη συνέχεια, το γεγονός το οποίο προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό
είναι ίσονος σημασίας. Μπορεί να είναι και από τη δική του προκάλαμα και την προκάλαμα ληφτικού. Μπορεί και να τραυματίστηκε κατά λάθος από την προπέλα του αλληλευτικού, να μείνει και την πρόθεση του δολοσκοπού, δηλαδή που να κατευθύνεται στην ανθρωποκτόνο περίσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο δόλος του χειριστή του αλληλευτικού επικεντρώνεται στην επιθετική συμπεριφορά η οποία διακινδύνευσε τη ζωή του υπουργού. Και έτσι το επελθόν αποτέλεσμα είναι συμπληρωματικό και δεν έχει σημασία από ποια πηγή προήλθε. Επίσης επιτείνεται ο δόλος αυτός και η θέση αυτού του ανθρώπου επιτείνεται από το γεγονός ότι παρά το ότι είδε ότι είχε με δική του ευθύνη προκαλέσει την πτώση ενός ανθρώπου στη θάλασσα, ο οποίος ενδεχομένως ήταν και σε πολύ κακή κατάσταση, πιστεύω ότι είδε ότι ήταν αιμόφρυτος μετά το χτύπημα, παρά τα αυτά όμως τον εγκατέλειψε και ακολούθησε μια πορεία για να διαφύγει. Αυτό είναι το ακόμα πιο εγκληματικό, θα έλεγα, το πιο επιβαρυντικό στοιχείο. Κύριε Σπύρου, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μια φορά σε αυτό το σημείο, πραγματικά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.